φίλοι, καλησπέρα σας εδώ από το Προμηθέας Park. Το παγωμένο Προμηθέας Park που σήμερα δεν έχει πολύ κόσμο. Κάτι το πολικό ψύχος, κάτι μέτρια πορεία των τυπικά γηπεδούχων του Lakers που οι οπαδοί τους δεν έχουν έρθει σήμερα στο γήπεδο. Του Lakers λοιπόν, ένα δύο Lucky Stars και Τζάμπολ με τον Φωστέρη και τον Φουντόπουλο, κερδισμένη η πρώτη κατοχή για τους κοκκινόμαυρους. Ιωάννου θα δώσει την μπάλα για τον Θεοδωρακόπουλο, αλλάζει χαντό και πάλι με τον Ιωάννου. Ο Ιωάννου, ο οποίος θα κρατήσει και πάλι στον αρχηγό. Μάκας κράτησε την μπάλα, κλείστηκε, έδωσε στον Θεοδωρακόπουλο. Καθυστερούν, ένα δύσκολο σούτ από τον Ιωάννου, ο οποίος είναι άστοχος. Ο Ιωάννου, ο οποίος είχε κάνει πολύ καλό παιχνίδι απέναντι στους νομπελίστες και ήταν ο μοναδικός που διασώθηκε από το ναυάγιο της ομάδας που προηγήθηκε με 66-30. Από την άλλη, για τους Lucky Stars, πολύ καλό στην πρεμιέρα απέναντι στους Μίνα Ρις ήταν ο Χρονόπουλος, ο οποίος είχε πετύχει 26 πόντους. Οι Lucky Stars, οι οποίοι είχαν μείνει χωρίς νίκη στο κύπελο και θέλουν να ντουμπλάρουν τις νίκες στο πρωτάθλημα, ενώ τώρα ο Φωστέρης παίρνει ένα σουτάκι με βηματάκι στο πλάι και ευστοχή για 3. Πολύ ωραία εκτέλεση από τον Φωστέρη που έλειψε από την ομάδα του στον αγώνα της πρεμιέρας και φάνηκε αυτό, καθώς είναι ένας παίχτης πιο νεαρός ηλικία σε σχέση με τους υπόλοιπους συμπαίχτες του και η τους σαφώς πιο νεανικούς νομπελίστες. Θεοδωρακόπουλος για τον Ιωάννου. Πέρασε ο Ιωάννου, έβαλε στην πλάτη του τον κόκκινο. Η μπάλα είναι εκτός για τους Lucky Stars. Φωνάζει από τον πάγκο ο coach Αγγελόπουλος να δώσει οδηγίες στους παίχτες του. Παύλα παίχτες του, γιατί είναι και, έχει διπλό ρόλο και προπονητή και παίχτη. Επιθετικό rebound από τον Φουντόπουλο που βγάζει έξω για τον κόκκινο. Καλή άμυνα από τον Μάκα που ύψωσε τα χέρια του μπροστά του και τον και του έκλεισε το φυτικό πεδίο. Και τώρα η μπάλα στο χέρια του Θεοδωρακόπουλου. Το Θεοδωρακόπουλου δίνει στον Καϊάφα. Καϊάφας κρατάει, περνάει στον Φωστέρη. Φωστέρης γύρισε, πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια, αμυντικό rebound ψηλά από τον Φουντόπουλο που αφήνει για τον κόκκινο. Κόκκινος παρέμβαση εκεί από τον Μάκα. Συνεχίζουν όμως και έχουν τώρα την κατοχή και πάλι. Πέρασε πάρα πολύ ωραία το σώμα του κάτω από το καλάθι εκεί ο Μητρόπουλος, αλλά δεν μπόρεσε να σκοράρει. Άποντη η Lucky Stars, η οποία είναι μια ομάδα που πάντα βρίσκει ρυθμό προϊόντος του χρόνου. Μάκας δέχεται ένα μαρκάρισμα εκεί από τον Αξιώτη, κάνει παράβαση βημάτων. Αυτή από τον διαιτητή τον Λάζαρο Πλέγα, ένας πολύπειρος ρέφερι με τρομερές παραστάσεις από τα γήπεδα της ΣΚΑΗ. Μάκας πέρασε, δεν μπόρεσε να σκοράρει. Επιθετικό rebound και φάουλ που κερδίζει ο Θεοδωρακόπουλος από τον κόκκινο, ο οποίος εκεί σηκώθηκε ψηλά και προσπάθησε να τον σταματήσει. Ωστόσο ο Μάκης Θεοδωρακόπουλος είναι ένας παίχτης πολύ πιο δυνατός και ψηλός. Εδώ προστάτευσε ωραία την μπάλα με το κορμί του και πήρε το φάουλ. Σε ένα ξεκίνημα κακό και για τις δύο ομάδες. Μετά από την μία εύστοχη βολή του Θεοδωρακόπουλου, τώρα κάνει φάουλο Μάκας, ο οποίος πήγε με δύναμη και με το κορμί του παρεμπόδισε τον αντιπαλό του.
επίθεση για τους Lucky Stars. Μητρόπουλος σταματάει και σουτάρει. Πολύ δύσκολη προσπάθεια από τον Μητρόπουλο, ο οποίος παρότι δεν ήταν ελεύθερος, βρήκε τον τρόπο και εκτέλεσε και μάλιστα έπεσε και λίγο άτσαλα στο παρκέ και γι' αυτό το λόγο αποσύρεται και σπεσμένα ο κύριος Αγγελόπουλος σηκώνει τον Μπουτσογιάννη. Έπεσε λίγο άγαρμα στο παρκέ από την άμυνα του Ιωάννου, ο οποίος πάει υποτικά και του δίνει το χέρι. Πολύ όμορφη σκηνή. Επαναφορά με τον Καϊάφα που δίνει στον Θεοδωρακόπουλο. Ένα σου τριοπόδο μέσα από τον Ιωάννου, ο οποίος βρήκε ελάχιστο χώρο και εκτέλεσε για να κάνει το σκορ 7-2. Ένα killer ολκής για αυτή την ομάδα. Αξιώτης έβγαλε έξω τον Κουτσογιάννη. Στατική επίθεση, μπάλα περνάει στο Φουντόπουλο. Δύσκολη κίνηση, άστοχο το τελείωμα από τον Χρονόπουλο. Χρονόπουλος ο οποίος έκανε φοβερό παιχνίδι απέναντι στη Μιναρίς. Ήταν ο MVP time out από τον κύριο Αγγελόπουλο, που έχει δει αρκετά πράγματα τα οποία δεν του αρέσουν. Έτσι λοιπόν πάμε σε ένα time out και επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστροφή εδώ στο Γκαστελόκαμπο, στο Προμηθέας Πάρκ. Σκορ 7-2, προηγούνται οι του Blakers, οι οποίοι έχουν μπει πιο δυνατά από τους Lucky Stars. Φαίνεται ότι οι Lucky Stars τους έχει επηρεάσει και το κρύο και ακόμα δεν έχουν καταφέρει να ζεσταθούν. Επαναφορά λοιπόν από τον Αξιώτη. Θα βρει τον Φουντόπουλο. Μπάλα βγαίνει έξω, Μητρόπουλος. Και τώρα ο Αξιώτης πέρασε. Θα πάρει φάουλ χαμηλά. Δεν υπάρχουν βολές, είναι μόλις το δεύτερο ομαδικό από πλευράς του Blakers. Από την άλλη ένα φάουλ. Σε ένα φάουλ έχουν υποπέσει οι Lucky Stars. Παναφορά λοιπόν από την baseline. Εύστοχο το τρίποντο από τον Χρονόπουλο, ο οποίος ήταν ο δίμιος της Μιναρής στην πρεμιέρα. Σήμερα βάζει το πρώτο του σουτ, κάνει το σκορ 7-5. Βγήκε το play που είχε σχεδιάσει ο κύριος Αγγελόπουλος μετά το time out. Ο Χρονόπουλος είναι αυτός που βγήκε από το screen και εκτέλεσε. Ιωάννου, πολύ δύσκολη προσπάθεια. Θα αστοχήσει και στη συνέχεια η μπάλα αργά και βασανιστικά κυλάει εκτός τερέν. Και η κατοχή είναι και πάλι για τους Lucky Stars, με τον κόκκινο στην επαναφορά να αφήνει στον φυσικό playmaker από την ομάδα, στον Αξιώτη. Αξιώτης πέρασε στο κέντρο. Έβγαλε την μπάλα έξω, Μητρόπουλος. Κόκκινος με το Μάκα, πέρασε ο κόκκινος. Έβγαλε την μπάλα έξω. Κι άλλο τρίποντο του Χρονόπουλου, αυτή τη φορά δεν θα ευστοχίσει. Επιθετικό rebound από τον Φουντόπουλο. Δεύτερη ευκαιρία με τον κόκκινο, ο οποίος πήρε μια δύσκολη προσπάθεια και δεν κατάφερε να ευστοχίσει. Επίθεση λοιπόν τώρα για τους Blakers που βρίσκονται στο συν 2. Κερδισμένο φάουλ για τον Μάκα από τον Αξιώτη, ο οποίος χρησιμοποίησε αντικανονικά τα χέρια του σύμφωνα με την υπόδειξη των διαιτητών. Περνάει στο παιχνίδι και ο Κομνηνός και ο Κριτζιώτης, δύο αλλαγές τώρα για τους Lucky Stars. Επαναφορά από το πλάι με τον Καγιάφα, αφήνει στο Μάκα. Μάκας κοίταξε το καλάθι, έδωσε το φωστέρι χαμηλά. Εκεί δεν υπάρχει άλλος τρόπος αντιμετώπισης πέρα από το φάουλ που ορθώς κάνει ο Κουτσογιάννης. Δώστε τους λίγο χώρο, επαναφορά με τον Καγιάφα λοιπόν. Μάκας. Πολύ ωραία πάσα στον Καγιάφα και άλλο φάουλ από τον Κριτζιώτη αυτή τη φορά, γιατί ο Καγιάφας ξεγλίστρησε και από το μαρκάρισμα του αντιπάλου του, βρέθηκε κάτω από το καλάθι. Ο Κριτζιώτης δεν είχε άλλο τρόπο να τον σταματήσει. Έτσι λοιπόν σε μία επίθεση τρία φάουλ από τους Lucky Stars και βολές για τους του Blakers. Η πρώτη βολή έστω και με περιπέτεια για διπλή αναπήδηση καταλήγει εντός καλαθιού, 8-5. Στη δεύτερη ο
όπως ήταν τυχερός στην πρώτη, ήταν άτυχος στη δεύτερη βολή. Και τώρα η μπάλα στα χέρια του Αγγελόπουλου. Βρίσκει σαν σκαλοπάτι τον Κριτζιώτη που δημιουργεί στο φτερό για τον Κομνηνό. Κομνηνός και πάλι στον Αγγελόπουλο που πέρασε το μάτς. Αγγελόπουλος περιμένει για σκρίν τον Κριτζιώτη. Θα βγάλει την μπάλα έξω, Κομνηνός. Δεν απειλεί από εκεί, λάθος πάσα, έκλεψε ο Ιωάννου, έχει πέσει λίγο άγαρμπα ο Κομνηνός. Μάκας, ωραία πάσα στο Φωστέρη. Ο Φωστέρης γύρισε με ένα fade away, δεν ήταν καλό το τελείωμά του. Αμυντικό rebound από τον Κριτζιώτη. Ενώ έχει πέσει άγαρμπα ο Κομνηνός, ο οποίος δείχνει να πονάει στη μέση του, αν βλέπω καλά. Στην άλλη πλευρά του παρκέ. Ο Κομνηνός, ο οποίος και αυτός ήταν καλός στο παιχνίδι με την Μίνα Ρίστη, είχε πετύχει 12 πόντους, εδώ κάνει πίσω στη μέση, στην πλάτη, κάπου έχει χτυπήσει τέλος πάντων. Και έτσι λοιπόν αντικαθίσταται. Εδώ βλέπουμε και τον Κριτζιώτη που έχει παγώσει. Πολικό ψύχος επικρατεί τις τελευταίες μέρες, όχι μόνο στην Πάτρα, σε όλη την Ελλάδα. Πέρασε ο Αγγελόπουλος. Καλή πάσα έξω για το σούτ τριών πόντων. Αυτή τη φορά είναι άστοχο από τον Μητρόπουλο. Ο ίδιος πάρει σφρί και παίρνει κι άλλο rebound και εκτελεί για τρεις κακώσεις. Αμυντικό rebound από τον Ιωάννου που δίνει την μπάλα στο Μάκα. Μάκας αλλάζει ωραία για τον Φωστέρη. Φωστέρης για τον Θεοδωροκόπουλο. Καλό. Καλή επίθεση και τρίποντο στο transition. Καλό ήταν το σούτ, αλλά άστοχο. Παραμένει το 8-5. Αξιώτης αφήνει για τον Αγγελόπουλο. Αγγελόπουλος με την μπάλα στα χέρια του. Περιμένει στήριγμα. Έδωσε το Χρονόπουλο και πάλι ο Αγγελόπουλος. Παθητική άμυνα από τους Blakers, ξεκάθαρα δίνει το σούτ. Και τώρα κερδίζει φάλο Ιωάννου από τον Κριτζιώτη στη διεκδίκηση του rebound. Και μάλιστα είναι πολλές για τους Blakers, γιατί συμπληρώθηκαν τα πεντομαδικά από πλευράς Lucky Stars. Οι Blakers οι οποίοι το έχουν προσεγγίσει καλά το παιχνίδι μέχρι στιγμής, έχουν μπει πιο δυνατά, σαν να είναι πνευματικά πιο έτοιμοι. Βέβαια βρισκόμαστε σε ένα πολύ πρώιμο σημείο του παιχνιδιού ακόμα. Περνάει στο παιχνίδι ο Μπουχάγερ, εκτός ο Καγιάφας που κάθεται στον πάγκο, και ο Ιωάννου είναι αυτός ο οποίος θα βρεθεί στη γραμμή της φιλανθρωπίας για να εκτελέσει δύο βολές. Παράλληλα στο παιχνίδι θα περάσει και πάλι ο Κομνηνός που δείχνει να συνήλθε από το χτύπημα που δέχτηκε, και στον πάγκο θα κάτσει ο Αξιώτης. Υπάρχει τώρα μια διχογνωμία εκεί με τον Αγγελόπουλο και τον διαιτή, τον κύριο Πλέγα, για το προηγούμενο σφύριγμα ενδεχομένως. Από εδώ που είμαι δεν μπορώ να ακούσω. 9-5 με την πρώτη βολή του Ιωάννου, ο οποίος είναι ένας πολύ καλός στέρ. Γενικότερα ένας παίκτης ο οποίος έχει τρομερή ποικιλία εξαιρετικά. Θα χάσει τη δεύτερη, παραμένει το 9-5. Αγγελόπουλος. Δύσκολη προσπάθεια και ένα πάρα πολύ εντυπωσιακό καλάθι από το Χρονόπουλο που κάνει τους πόντους του 5, 9-7. Μπουχάγερ για τον Φωστέρη. Φωστέρης κράτησε, κλείστηκε από την καλή βοήθεια που δίνει ο Αγγελόπουλος. Και έχουμε τζάμπολ. Το βελάκι δείχνει του Blakers που έχουν ακόμα 11 δευτερόλεπτα για να επιτεθούν. Εδώ είδαμε τον Αγγελόπουλο πόσο γρήγορα έκλεισε στη βοήθεια για να μην αφήσει τον Φωστέρη να γυρίσει. Τον παρεμπόδισε. Ωστόσο το βελάκι έδειξε του Blakers, καθώς το τζάμπολ το είχε πάρει λάκι. Έχασαν όμως την μπάλα. Και του Blakers και τώρα Αγγελόπουλος. Τρίποντο είναι εύστοχο για την προσπέραση από τον Μητρόπουλο. 9-10 από τον Κουτσογιάννη, ζητώ συγγνώμη. 9-10 μπροστά οι Lucky Stars. Τους μάτιασα τους του Blakers που είπα νωρίτερα ότι το έχουν πάει καλά το παιχνίδι. Αρχίζουν και λύνονται επιθετικά οι Lucky Stars. Σουτάρει για τρεις ο Μάκας, αστοχή. Κρατάει ο Κουτσογιάννη το σταθερό και πασάρει στον playmaker τον Αγγελόπουλο. Αγγελόπουλος δημιουργεί για τον Χρονόπουλο.
Φρονόπουλος αλλάζει το παιχνίδι για τον Κουτσογιάννη. Κουτσογιάννης με τον Ιωάννου, κράτησε την μπάλα. Θα παίξει χαντόφ. Κερδίζει επιθετικό φάουλο Μάκας, ο οποίος εδώ έβαλε το σώμα του στη φωτιά. Και ο αντίπαλός του δεν μπόρεσε να αποφύγει την επαφή και έτσι του έκανε αυτό το φάουλ. 9-10, 1-51 για να ολοκληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο. Στο παιχνίδι θα περάσει για πρώτη φορά με το νούμερο 69 ο Μητρόπουλος. Ένας παίχτης και αυτός πολύ ποιοτικός. Φάουλ κερδίζει πολύ έξυπνα ο οξυδερκής και διορατικός Ιωάννου. Ο Ιωάννου, ο οποίος θα πάει και πάλι στη γραμμή, νωρίτερα έχει μία στις δύο. Και τώρα έχει την ευκαιρία καταρχάς να ισοφαρίσει και συνέχεια να δώσει και προβάδισμα στην ομάδα του. Ιωάννου λοιπόν στη γραμμή των βολών, μέσα η πρώτη 10 όλα. 100 δευτερόλεπτα, 101 μάλλον, 1-41 για να ολοκληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο. Ιωάννου έκανε διψήφιο στους πόντους των Blazers και τώρα δίνει και προβάδισμα ξανά στην ομάδα του σε ένα παιχνίδι πολύ ανταγωνιστικό σε αυτό το ξεκίνημα. 11-10 οι Blazers, οι οποίοι έχουν μια πολύ ποιοτική προσθήκη σε σχέση με το τελευταίο του παιχνίδι, και αυτή είναι ο Φωστέρης. Δεν είναι μεταγραφή, απλά δεν είχε παίξει στο τελευταίο μάτς και οι Blazers είχαν χάσει εύκολα από τους νομπελίστες. Σήμερα η παρουσία του μέσα στη ρακέτα δίνει μια επιπλέον λύση στους κοκκινόμαυρους που ψάχνουν την πρώτη τους νίκη γενικά φέτος σεζόν, όχι μόνο στο πρωτάθλημα. Αγγελόπουλος για τον Χρονόπουλο. Πέρασε ο Χρονόπουλος, έδωσε την πάσα χαμηλά. Ωραία για τον Μητρόπουλο. Αστοχή και ζητάει φάουλ, δεν υπάρχει κάτι. Ο Μάκας μία πάσα στο περίπου, αλλά θα την πιάσει ο Ιωάννου. Θα πάρει σκρίνα από τον Θεοδωρακόπουλο. Τον έπαιξαν για λίγο άντερ, δεν εκτέλεσε. Ο Μάκας δεν έχει όμως τέτοιους δισταγμούς. Αστόχησε, επιθετικό ριμπάουντ του Θεοδωρακόπουλου. Καλάθι 13-10 από τον Θεοδωρακόπουλο, που εδώ κάνει όλη τη δουλειά. Παίρνει το επιθετικό ριμπάουντ και γυρίζει υπέροχα για να κάνει το σκορ 13-10. Αγγελόπουλος αφήνει για τον Χρονόπουλο. Με βηματάκι στο πλάι εκτελεί αμυντικό ριμπάουντ από τον Θεοδωρακόπουλο, που κάνει πολλή δουλειά και στις δύο όχθες του παρκέ. Φωστέρης τώρα με την μπάλα στο χέρι. Φωστέρης. Πέρασε ο Ιωάννης. Κλείστηκε. Αστόχησε. Έρμπολο. Κρυβιώτης στο αμυντικό ριμπάουντ. Αφήνει για τον Κομνηνό. Λάθος από αυτόν τελικά. Με κάποιο τρόπο ο Μητρόπουλος προσπάθησε να σώσει την κατοχή, αλλά τελικά η μπάλα περνάει ξανά στους Blazers. Μάγκας. Ιωάννου, 10 δευτερόλεπτα ακόμα. Ιωάννου κοιτάζει το ρολόι. Λογικά αυτός θα είναι που θα πάρει και την επιλογή. Ιωάννου, ήθελε φάουλ, εδώ δεν υπάρχει κάτι, νομίζω περισσότερο πήγε να το εκβιάσει. Η πάσα στον Κρυβιώτη, δεν είχε καταλάβει ότι τελείωνε ο χρόνος. Ολοκληρώνεται το δεκάλεπτο, 13-10. Επιστρέφουμε σε λίγο για τη δεύτερη περίοδο. Επιστροφή για το δεύτερο δεκάλεπτο εδώ στον Καστελόκαμπο, σε ένα παιχνίδι που δεν διεκδικεί δάχνες από πλευράς θεάματος, ωστόσο είναι πολύ ανταγωνιστικό μέχρι στιγμής και του Blazers προηγούνται με 13-10 τον Lucky Stars μετά από 10 λεπτά που έχουν παιχτεί. Ο κόκκινος είναι αυτός ο οποίος θα πάει να επαναφέρει την μπάλα για την πρώτη επίθεση της περίοδου. Θα δώσει τον Αξιώτη και ξεκινάει η δεύτερη περίοδος. Χρονόπουλος σκέφτηκε την εκτέλεση, αυτή τη φορά δεν σουτάρει, αφήνει στον Αξιώτη. Αξιώτης θα πάρει ένα screen από τον Φουντόπουλο και τώρα ο κόκκινος μπήκε μέχρι μέσα, επιχείρησε το floater, δεν ευστόχησε, κατοχή του Blazers. Μάκας στο κατέβασμα της μπάλας. Δεν έχει σκοράρει ακόμα, έχει δύο άστοχα σουτ. Ένας παίκτης όμως που έχει επιθετική ποιότητα. Εδώ πάει σε μια δύσκολη προσπάθεια. Γυρίζει και ζητάει φάουλ από τον κύριο Πλέγα. Δεν δόθηκε κάτι.
συνεχίζει και δείχνει ότι ο αντίπαλος του έκανε παράβαση. Ωστόσο ο διαιτητής είναι κατηγορηματικός. Το χέρι χτύπησε το χέρι. Συνέχεια στο παιχνίδι με τον Μάγκα να συνεχίζει να δείχνει. Ο Στέρης Ιωάννου άφησε στο Μάκα και πάλι ο Ιωάννου έχει μπροστά του τον Χρονόπουλο, δεν έχει πολύ χρόνο, θα πάρει ένα screen 3 δευτερόλεπτα, βρήκε λίγο οπτικό πεδίο, έληξε το ποσοσάρι, όμως νομίζω ότι όταν ξεμαρκαρίστηκε έπρεπε να εκτελέσει ο Ιωάννου, προτίμησε να δώσει μια έξτρα πάσα στον Μάκα, όπως και να έχει, εδώ το λάθος χρεώνεται στην ομάδα και όχι σε κάποιο παίχτη, είναι ομαδικό λάθος. Αξιώτης Χρονόπουλος προσπάθησε να δώσει στον Μητρόπουλο, έκλεψε ωραίο Καϊάφας και τώρα η μπάλα σε χέρια του Ιωάννου που αφήνει και πάλι στον Μάκα, πηγαίνει ψηλά για το πικ ο Καϊάφας, του δίνει την επιλογή, έμεινε εντελώς αφύλακτος ο Μάκας και πυροβόλησε, όχι Καϊάφας όμως στο επιθετικό rebound, ναι, 15-10 από τον Καϊάφα, ο οποίος εδώ συμπληρώνει την άστοχη προσπάθεια του συμπαίκτη και τελειώνει πολύ ωραία τη φάση και κάνει το σκορ 15-10. Κόκκινος έμεινε ελεύθερος και εκτέλεσε άστοχα και το rebound είναι αμυντικό από τον Φωστέρη που θέλει να τρέξει, βάζει το τούρμπο, επιταχύνει, στέκεται στον αέρα, εδώ είναι άτυχος. Αμυντικό rebound από τον Χρονόπουλο που τρέχει πρώτος στο ανοιχτό γήπεδο, θα πάρει φάουλ και είναι η μπάλα τώρα απ' έξω, το φάουλ το έκανε ο Ιωάννου. Απ' έξω λοιπόν θα παιχτεί. Αξιώτης. Εδώ έπεσε λίγο άτσαλα. Έκλεψε ο Φωστέρης. Ο Καϊάφας υποτικά αντί να τρέξει στην άλλη πλευρά του παρκέ, έμεινε για να σηκώσει το συμπαίχτη του. Πολύ όμορφη σκηνή. Αυτό είναι το μπασκετάκι, κύριε. Μάκας και άλλο τρίποντο. Μέσα αυτή τη φορά Αλέξης Μάκας. Ένας παίχτης που αν ζεσταθεί δεν ξέρουμε τι μπορεί να ακολουθήσει. 18-10 από τον παίχτη των του Blakers που για πρώτη φορά σήμερα φτάνει στο σύν 8. Κόκκινος πέρασε. Έκλεψε ο Ιωάννου με τα μακριά του χέρια σαν πλοκάμια. Μάκας. Και άλλο τρίποντα από το Μάκα. Όχι αυτή τη φορά. Και τώρα εφηδιασμός. Χάθηκε όμως το καλάθι. Και πάλι στο χέρι του Ιωάννου. Φωστέρης χαμηλά, 8 δευτερόλεπτα ακόμα. Θα παίξει ωραία με το Φουντόπουλο, δύσκολη εκτέλεση, δεν μπορεί να σκοράρει. Κι άλλο επιθετικό rebound από τον Καϊάφα που δίνει στο Φωστέρη. Σούταρε αυτός, ούτε τώρα, κι άλλο επιθετικό rebound όμως. Δεν μπορούν με τίποτα οι Lucky Stars να καθαρίσουν τα rebound. Σε ένα τομέα που τα είχαν πάει καλά απέναντι στους Μιναρίστ. Εκτέλεση από τον Φωστέρη, κακό σουτ. Αμυντικό rebound από τον Φουντόπουλο. Φοβερή! Φοβερή ενέργεια, φοβερή ραχιαία από τον Χρονόπουλο που στη συνέχεια όμως κάνει βήματα. Βρέθηκε στο φτερό, δεν εκτέλεσε και υπέπεσε σε παράβαση βημάτων. Μάκας, πολύ έξυπνη πάσα για τον Καϊάφα, ο οποίος θα βάλει άμεσα στην πλάτη τον αντίπαλό του, τον κόβει ο Κόκκινο στα ίσια. Φανταστικό στόπ από τον Κόκκινο σε μια εντυπωσιακή φάση. Πάνω στον Καϊάφα ήρθε από πίσω και κατέβασε το γενικό. Ο Στέρης πέρασε, εκτέλεσε, δεν μπόρεσε να σκοράρει. Μπάλα στη γωνία για το σούτ από τον Φουντόπουλο.
Φουντόπουλο που είναι κακό και άστοχο. Υπάρχει όμως επιθετικό rebound και πάλι Φουντόπουλο σε φορμά βγάζει έξω για το τρίποντο του Μητρόπουλου. Άστοχο, επιθετικό rebound του Αξιώτη. Μπήκε μέχρι μέσα ο Μητρόπουλος, δεν μπορεί να σκοράρει ο ίδιος. Εκεί στο επιθετικό rebound κλέβει ο Μάκας και τώρα θέλει να φύγει στο ανοιχτό γήπεδο. Κοιτάξτε τι κάνει ο Μάκας, φτάνει μέχρι μέσα. Φοβερό καλάθι. Με αυτό το μαγικό coast to coast από τον Αλέξη Μάκα, ο οποίος πετάει φωτιές σήμερα. 20-10 double score για τους Blazers και τα πράγματα δείχνουν να είναι σκούρα για τους Lucky Stars που καλούν εκτάκτος time out. Επιστρέφουμε σε λίγο. Αγγελόπουλος, κατάβαλμα του πάλος, επιστροφή μετά το time out. Αγγελόπουλος κρατάει, θα δώσει την μπάλα στον Μητρόπουλο και πάλι Αγγελόπουλος είναι αφύλαχτος, δεν θα ευστοχίσει όμως, αμυντικό rebound με τον Μάκα και ο Καϊάφας με την μπάλα θα αφήσει τον Κοτσόνη. Ιωάννου για τρεις ο Ιωάννου, δεν θα μπορέσει να ευστοχίσει, ο Κριτζιώτης μάχεται την μπάλα στα χέρια του Αγγελόπουλου. Αλλά έξω για το τρίποντο που είναι ελεύθερο από τον Μητρόπουλο. Ούτε τώρα. Άποντι σε αυτή την περίοδο η Lucky Stars. Είναι εντυπωσιακό αυτό που συμβαίνει από την πολύ καλή άμυνα των Blazers. Πέρασε ο Μάκας. Δύσκολο σουτ. Δεν θα μπορέσει να ευστοχίσει. Μάχε τον Μπουχάγκερ μαζί με τον Κριτζιώτη. Και αφήνει τον Αγγελόπουλο. Ο Αγγελόπουλο θέλει να τρέξει. Πίσω του ο Μάκας ήθελε να τον παρεμποδίσει. Το τρίποντο είναι αφύλαχτο κεφάλι με τον Κουτσογιάννη. Ούτε αυτό μπορεί να ευστοχίσει. Ο Αγγελόπουλο όμω είναι εκεί για να πάρει ένα επιθετικό rebound. Για να αλλάξει το παιχνίδι, εκεί που θα πέσει και πάλι στο παρκέ ο Κομνηνός, δεν μπορεί να πιάσει την μπάλα. Ο Μάκας τον ενόχλησε όσο χρειαζόταν για να χάσει την ισορροπία του και την κατοχή. Χωρίς βέβαια να υπάρχει κάποιο φάουλ. Και τώρα αργά-αργά ο Μάκας είναι αυτός που κατεβάζει την μπάλα και δίνει στον Κοτσόνη. Μάκας. Κοτσόνης. Και πάλι Μάκας Ιωάννου 4-3. Καλή άμυνα τώρα. Η κατοχή είναι για τους Lucky Stars, γιατί βρήκε τελευταία στιγμή. Σχολαστικός εδώ δηλαδή. Τι στέλνει την μπάλα. Γιατί το μπασκετάκι δεν είναι λίγα ασεμπέ. Να παίζουν κατευθείαν χωρίς να δίνουν την μπάλα στο διαιτητή. Αγγελόπουλος λοιπόν σε μια νέα επίθεση για τους Lucky Stars. Αφήνει τον Κριτζιώτη. Ιωάννου έκλεψε και φεύγει στο ανοιχτό γήπεδο. Κλέψιμο εκεί ωραία από τον Αγγελόπουλο, ωστόσο η κατοχή παραμένει στους Lakers με τον Μάκα να ζητάει και συγγνώμη στον συμπαίχτη του. Και έχει στηθεί στο κέντρο για την επαναφορά. Δίνει στον Κοτσόνη. Καϊάφας. Σούταρε για τρεις ο Καϊάφας. Δεν μπορούσε να ευστοχίσει. Αμυντικό rebound από τον Κριτσιώτη. Και τώρα ο Αγγελόπουλος θα δώσει για τον Μητρόπουλο που μπήκε μέχρι μέσα. Πήρε φάουλ για βολές από τον Ιωάννου. Πέσει λίγο άσχημα ο Ιωάννου, δέχτηκε. Ήταν σφοδρή η σύγκρουση εδώ με τον αντίπαλό του. Ο οποίος πήγε και αυτός με ορμή, αλλά το πρόβλημα για τον Ιωάννου είναι ότι δεν είχε προλάβει να στοθεί, να στηθεί. Και τώρα παραχωρεί τη θέση του Φωστέρη. Thank you.
σκούπι ήταν για να σκουπιστεί το παρκέ και τώρα το παιχνίδι θα συνεχιστεί με την πρώτη βολή να καταλήγει εκτός καλαθιού. Υπάρχει ακόμα μία για τον Μητρόπουλο, εύστοχη, 20-11, 2-37. Αυτός είναι ο πρώτος πόντος των Lucky Stars στη δεύτερη περίοδο. Κοτσόνης κατεβάζει την μπάλα. Μάκας θα πάρει φάουλ σε αυτή την επαφή με το σώμα με τον Μητρόπουλο, θα παίξει απ' έξω. Στο 11 το σκόρο, Μάκας επαναφέρει, δίνει τον Κοτσόνη. Κουστέρης. Άρα στην πλάτη τον αντιπαλό του Κουστέρης. Βηματάκι πίσω και εκτέλεση για 2. Nothing but net. 22-11, double score για τους Lakers που τα πηγαίνουν περίφημα. Αγγελόπουλος. Μητρόπουλος για 2, είναι άστοχος. Αμυντικό rebound όμως εκεί από τον Κουτσογιάννη, ο οποίος θα πάρει το φάουλ, είναι το τρίτο ομαδικό από τους Lakers. 1-54 για να ολοκληρωθεί το δεκάλεπτο. Και τους Lakers, οι οποίοι έχουν εξοδέψει σωστά και τα φάουλ. Αγγελόπουλος. Των τριών πόντων άστοχο. Επιθετικό rebound όμως από τον Γκριτζιώτη. Έστω και αποτύχει, έστω και από καραμπόλα, ο Κρυφιώτης πετυχαίνει δύο πόντους, δύο εύκολους πόντους. Αυτό είναι το πρώτο καλάθι εντός παιδιάς για τους Lucky Stars σε αυτό το δεκάλεπτο. Δεν μπορεί να απαντήσει ο Ποστέρης, παρότι το σούτ ήταν καλό, με καλή καμπύλη, αλλά άστοχο. Και τώρα η μπάλα στα χέρια του Μητρόπουλου, που βγάζει μια πάσα λίγο ρυψοκίνδυνη, αλλά θα την πιάσει ο Γιώργος Αγγελόπουλος. Και το σούτ τριών πόντων είναι άστοχο, επιθετικό rebound και άλλο τρίποντο άστοχο και αυτό από τον Χρυσογιάννη. Ο Μάκας ηρεμεί το τέμπο, αλλά κάνει λάθος εδώ. Εντάξει, είχαμε και μια σύγκρουση με την κάμερα για τον Μητρόπουλο, ο οποίος έπεσε λίγο άγαρμα, ευτυχώς δεν χτύπησε. Time out, επιστρέφω σε λίγο. Λοιπόν, επιστροφή μετά το time out. Ένα λεπτό ακόμα για να πάμε στο ημίχρονο. Φαστέρι στον αναφορά. Μάκας. Πέρασε. Ωραία πάσα για τον Καγιάφα. Δεν μπορεί αυτός να τελειώσει την πάση. Αμυντικό rebound ψηλότερο όλων από τον Αγγελόπουλο που θέλει να τρέξει. Κόκκινος για 3. Αμυντικό rebound από τον Καγιάφα. Πάρα πολύ άστοχη Lucky Stars. Εφηβιασμός με τον Φωστέρη, ο οποίος δυσκολεύτηκε και έχασε. Και τώρα εφηβιασμός από την άλλη πλευρά με τον Αγγελόπουλο. 3-3. Πασάρι στον Κομνηνό. Αυτός βγάζει έξω στον Κόκκινο που ηρεμεί το τέμπο. Έχουν να δώσουν και φάουλ του Lakers. Θα δούμε αν θα κάνουν κάποιο φάουλ. Κόκκινος για τον Αγγελόπουλο. Αγγελόπουλος κρατάει. Βγάζει την μπάλα έξω. Κομνηνός το πήρε το τρίποντο. Ούτε τώρα. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει με τα άστοχα σουτ των Lucky Stars. Και τώρα το στέρι στο ανοιχτό κήπεδο. Πέρασε, πήρε φάουλ στο 1 δευτερόλεπτο. 1,7. Δώρο αυτό για τους Lakers που έχουν την ευκαιρία να βρουν και πάλι σκορ και να πάνε με διψήφια διαφορά στο ημίχρονο. Έξω πρώτη από το Φωστέρι. Παραμένει το 22-13. Έτσι και η δεύτερη, άσχημα εκτελεσμένη. Αγγελόπουλος πέταξε την μπάλα από ένα καλάθι στο άλλο. Δεν μπόρεσε να σκοράρει. Τέλος ημιχρόνου, 22-13. Επιστρέφουμε σε λίγο.
Επιστρέψαμε εδώ στο... Επιστρέψαμε εδώ στο Ιρκούτς της Σιβηρίας, στο Προμηθέας Πάρκης, δώ συγγνώμη. Γελάει ο κύριος Πλέγας. Ξεκίνησε και πάλι το παιχνίδι 22-13. Προβάδισμα για τους του Lakers. Και τώρα ένα σουτ τριών πόντων, έστοχο! Μάλιστα! Ξεκινούν ζεστά με τον Μητρόπουλο να πετυχαίνει αυτό το τρίποντο. Οι Lakers θα είχαν πετύχει 3 πόντους σε όλη τη δεύτερη περίοδο. Μάκας κρατάει, κάνει λάθος πάσα. Βλέπουμε με τι νεύρο μπαίνουν στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους οι Lucky Stars. Εδώ θα γίνει προς το λίγο λάθος, αλλά η κατοχή είναι και πάλι για τους μπλε. (Συσχελίδι) 22-16, 9 και 23 για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Επαναφορά από τον Αξιώτη. Ωραία πάσα για τον Μητρόπουλο που πήρε φάουλ και θα εκτελέσει δύο βολές. Μπαίνουν με πολύ μεγαλύτερη ένταση στο παιχνίδι, σαν να άλλαξε κάτι στην ανάπαυλα. Δεν ξέρουμε τι τους είπε ο κύριος Αγγελόπουλος. Σίγουρα υπήρξε κάποια γκάζια στους παίχτες του. Πάντως είναι διαφορετική προσέγγιση στο παιχνίδι. Θα δούμε με ποιο τρόπο θα καταφέρουν να ανταπεξέλθουν σε αυτή την πίεση του Lakers. Έξω η πρώτη βολή. Το 22-16 παραμένει. Μέσα η δεύτερη, 22-17. Μάκας. Πέρασε. Πάρει φάουλ από την παρέμβαση του Μητρόπουλου. Επαναφορά λοιπόν από τον Ιωάννου από την baseline. Θα βρει τον Μάκα. Έχει κοντά τον Αξιώτη. Θέλησε να περάσει. Άλλο φάουλ κερδίζει ο Μάκας, ο οποίος έχει κάνει πολλή δουλειά στο σημερινό παιχνίδι. Επαναφορά λοιπόν από τον Ιωάννου. Ο Μάκας, ο οποίος πέταξε μπάλα στην πλάτη του αντιπάλου για να πάρει, ζητάει φάουλ, δεν δίνεται κάτι, αλλά βγάζει έξω στο Φωστέρι. Για τρεις ο Φωστέρις, from downtown, είναι άστοχος. Και τώρα η μπάλα στον Κόκκινο, ο οποίος θέλει να τρέξει. Κόκκινος, ωραία πάσα για τον Φουντόπουλο. Ο Κόκκινος δεν θα εκτελέσει. Θα βγάλει και πάλι στον Φουντόπουλο που έμεινε αφύλακτος. Χρονόπουλος, έχει ώρα να εκτελέσει. Θα σουτάρει για τρεις, είναι άστοχος. Ψηλά ο Μάκας, το αμυντικό rebound. Ζητάει φάουλ, δεν δέχτηκε κάτι. Φωνάζει ο Αγγελόπουλος από τον πάγκο. Έχουν ανάψει τα αίματα σε ένα μάτσο το οποίο έχει πάρα πολύ ένταση. Ιωάννου. Τεχνική επενδύση στον Ιωάννη, στον Μάκα και άλλη μία στον Αγγελόπουλο. Μάλιστα ο Αγγελόπουλος παραδέχεται ο ίδιος ότι έσφαλε και μάλιστα επικροτεί τον διαιτητή που έδωσε την τεχνική ποινή. Γιατί άνοιξαν διάλογο μεταξύ τους σε μία φάση που θυμίζει τον αντίστοιχο διαπληκτισμό που είχαν χθες ο Μάτζαρης με τον Άρη Λιγκογιάννη. Αξιώτης. Ο Κόκκινος με το Μάκα αλλάζουν τα μαρκαρίσματα. Χρονόπουλος, close out, τελείωσε ο χρόνος και επίθεσης. Άργησαν οι Lakers. Μάκας για τον Ιωάννου. Ιωάννου πήρε ένα σκρίν, εκτέλεσε για τρεις. Δεν μπορεί να ευστοχίσει. Μάχεται ο Καγιάφας. Θεοδωρακόπουλος δεν μπορεί. Παραμένουν άποντοι στο δεύτερο ημίχρονο του Lakers. Και τώρα φάουλ αμυντικό από τον Μάκα.
Μάκας ο οποίος δεν το δέχεται αδίμα. Στη γραμμή, μάχες για το rebound, μαζεύει ο Καγιάφας. Περάσει την μπάλα στον Ιωάννου. Ιωάννου δεν θα πάρει κάποιο φάουλ, θα φτάσει μέχρι μέσα. Ο ίδιος το επιθετικό rebound για το καλάθι, για το 24-17. Τα βάλε με όλους τους Lakers και τελείωσε τη φάση. Και είναι 7 του Blakers. Κόκκινος. Μπάλα βγήκε έξω. Το τρίποντα από το Μητρόπουλο. Άστοχο. Μάγκες για τον Ριμπάου. Ο Θεοδωρακόπουλος μάζεψε και αφήνει στον Κοτσόνη. Του Blakers που μετά το αρχικό ξέσπασμα που επιχείρησαν οι Lakers έχουν και πάλι πάρει τα ενία του παιχνιδιού και δείχνουν να ελέγχουν και πάλι την κατάσταση. Ο Στέρης βάζει τον αντίπαλό του στην πλάτη του και γυρίζει πολύ ωραία με το δεξιό hook. 26-17 από τον Φωστέρη που παίρνει και πάλι το όπλο του και στέλνει στο σύν 9 τους του Blakers. Πέρασε ο Χρονόπουλος, έφτασε στον drive, ούτε τώρα. Ξανά Χρονόπουλος, τάπα εντυπωσιακή από τον Φωστέρη. Τρομερό stop στα ίσια από τον forward τον, του Blakers σε μια εκπληκτική άμυνα ψηλά. Στο παιχνίδι, στον πάγκο θα κάτσει ο Ξιώτης. Παναφορά για το Χρονόπουλο. Φουντόπουλο βάζει την μπάλα στο παρκέ και εκτελεί. Είναι άστοχος, μαζεύει ο Κοντζόνης στο αμυντικό ριμπάουντ. Ιωάννου. Πέρασε υπέροχα ο Ιωάννου και βάζει ένα καταπληκτικό καλάθι. 28-17. Μα τι παίχτης, τι παιχταράς είναι αυτός. Στο συνέντεκα και του Blakers. Κόκκινος, πέρασε τον Κρυψιώτη. Βγαίνει σε βοήθεια ο Φωστέρης. Τελειώνει τη φάση ο Κρυψιώτης, όχι καλά. Καγιάφα στο αμυντικό rebound. Αφήνει στον Κοτσόνη. Ιωάννου, για τον Φωστέρη. Για τον Θεοδωρακόπουλο με τον Κομνηνό εκτελεί αστοχή, rebound αμυντικό από τον Κόκκινο. Κόκκινος θέλει να τρέξει, βγάζει την μπάλα στο φτερό και κερδισμένο φάουλ για τον Χρονόπουλο από τον Ιωάννη. Μάκας ετοιμάζεται. Και περνάει στη θέση του Καγιάφα. 5 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα το σκορ 28-17. Κρυψιώτης για τον Κόκκινο. Πέρασε, έβγαλε στον Κρυψιώτη. Θα πάρει το mid-range, ούτε τώρα. Και φάουλ κερδισμένο για τον Ιωάννου από τον Κόκκινο. Το τέταρτο ομαδικό από το επόμενο έχουν βολές οι του Blakers που δείχνουν πως είναι κοντά στην πρώτη τους νίκη στη φετινή διοργάνωση. Όχι μόνο στο πρωτάθλημα, γενικότερα στη φετινή σεζόν, γιατί ούτε στο κύπελλο είχαν κερδίσει. Θεοδωρακόπουλος για τρεις! Μάλιστα! Στο σύν 14 οι του Blakers και πλέον οι Lakers Stars είναι στα σκηνιά. Ο Μνηνός για τρεις, η απάντηση 31-20. Αποκτάει και πάλι το παιχνίδι Κόντεν. Κοτσόνης. Κοτσόνης κρατάει.
απέναντί του ο Κριτζιώτης. Αφήνει για τον Μάκα, έκλεψε εκεί την μπάλα αλλά δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει το κλέψιμο Χρονόπουλος. Ιωάννου 4-3, βηματάκι πίσω και εκτέλεση, αμυντικό rebound του Κριτζιώτη και η μπάλα είναι για τους Λάκη. Και τεχνική ποινή στο Θεοδωρακόπουλο από τον κύριο Πλέγα. Για διαμαρτυρία. Τεχνική ποινή. Και περνάει στο παιχνίδι του Μπουχάγερ για να ηρεμήσει κιόλας ο Θεοδωρακόπουλος, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε για αυτό το σφύριγμα. Ο Μνηνός θα βάλει τη βολή της τεχνικής ποινής στους 10 διαφορά από τους 14. Για να δούμε. Αγγελόπουλο με το Μάκα. Ωραίο σκρίν από Χουντόπουλο. Δεξιώτης δεν εκτελεί. Κομνηνό που είναι ζεστός. Κουτσογιάννης και πάλι Κομνηνός. Θα πάρει κι άλλο τρίποντο μέσα και αυτό. 31-24. Είναι on fire ο Κομνηνός και βάζει 7 συνεχόμενους πόντους για να μειώσει τους 7. Μάκας αφήνει για τον Κοτσόνη. Ανάβουν και πάλι τα αίματα. Κοτσόνης αφήνει στον Μπουχάγερ. Αυτός για τον Μάκα. 10 δευτερόλεπτα για να επιδευτούν τους Lakers. Μάκας κρατάει, έχει απέναντι τον Αγγελόπουλο. Σουτάρει για τρεις, είναι άστοχος. Ο Φωστέρης μάχεται, η μπάλα είναι για τους Lakers. Από τα χέρια, από το σώμα μάλλον του Κουτσογιάννη, η μπάλα έχει πέρασει εκτός. Από τους 14 στους 7 η διαφορά. Μάκας πέρασε, έβγαλε στον Μπουχάγερ. Θα σκοράρει ο Μπουχάγερ και θα κάνει το σκορ 33-24. Αγγελόπουλος βρήκε διάδρομο και επιτίθεται με το floater. Δεν μπορεί όμως να σκοράρει. Η μπάλα είναι για τους Lucky Stars. Από τον Φωστέρη βγήκε μπάλα. Από το καλάθι. Ο Αγγελόπουλος έκλεψε εντυπωσιακά. Ο Ιωάννου. Σου διατρής από τον Ιωάννου είναι άστοχος. Ο Αγγελόπουλος μαζεύει ψηλά το rebound και θέλει να προωθήσει την μπάλα γρήγορα στην άλλη πλευρά. Η πάσα του είναι καλή για το Φουντόπουλο. Πάρα πολύ ωραία πάσα του Φουντόπουλου. Ωραίος εκπληκτισμός για τους Lakers. Σκορ 33-26. Υπάρχει παιχνίδι γιατί οι Lakers, οι Lucky Stars έχουν μπει και πάλι στο πνεύμα του αγώνα. Τώρα πάντως έγινε ένα χαζό φάουλ και ο Ιωάννου έχει την ευκαιρία με δύο βολές να αυξήσει και πάλι τη διαφορά. Κλέβει εντυπωσιακά ο Κοτσόνης, θέλει να φύγει στον εμβριδιασμό Ιωάννου. Δεν πρόσεξε εδώ, Αγγελόπουλος Ιωάννου. Θα κρατήσει, θα βγάλει στο Μάκα. Πρόλαβε να περάσει τη γραμμή του κέντρου και να αποφύγει τον προς πίσω. Ιωάννου. Μάκας δίνει στον Κοτσόνη. Κοτσόνης για τρεις. Δεν ήταν άσχημο, ήταν άστοχο όμως. Και γρήγορα τώρα ο Κουτσογιάννης θέλει να προωθήσει την μπάλα στο άλλη πλευρά. Κουτσογιάννης, ωραία πάσα. Κουντόπουλος για δύο, άστοχος. Μαζεύει ο Κοτσόνης. Ο
Γιόνης. 10 δευτερόλεπτα. Βρίσκει τον Μπουχάγκερ. Βγήκε ωραίο ο Μπουχάγκερ από μπροστά και πήγε να κλέψει. Αστόχησε ο Κοτσόνης. Χριτζιώτης προωθεί το παιχνίδι. Αγγελόπουλος. Αγγελόπουλος. Το σκέφτηκε, δεν το πήρε. Κρατάει, έχει τον Κοτσόνη απέναντι του. Κράτησε ο Αγγελόπουλος. Καλή πάσα. Χριτζιώτης βάζει την μπάλα στο παρκέ. Το σουτ για δύο είναι άστοχο παντελώς από το Φιντόπουλο. Και τώρα ο Φωστέρης στο ανοιχτό γήπεδο. Για να το δούμε το Φωστέρη. Τελειώνει τη φάση με ταμπλό, είναι άτυχος. Παραμένει το 35-26. Φιντόπουλος θέλει να προωθήσει τον εφηδιασμό, αφήνει στον Αγγελόπουλο. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό του δεκαλέπτου. Χριτζιώτης για δύο. Άστοχος, μάχες για το rebound, μπάλα του Lakers. Με τον Φωστέρη να έχει κάνει τρομερή δουλειά και σε αυτό το τομέα. Ιωάννου. Για τον Μάκα. Από μία επίθεση τώρα για τις δύο ομάδες. Μάκας για τον Κοτσόνη. Ιωάννου βγήκε από τα σκρίν και πυροβόλησε. Αστόχησε. Αγγελόπουλος, τελευταία επίθεση του, της τρίτης περίοδου. Με τους του Βλέικερ στο σύν 9. Αγγελόπουλος. Πέρασε. Πάρα λίγο να γίνει το κλέψιμο. Έκλεψε ο Μάκας. 2-1. Δεν πρόλαβε. Δεν πρόλαβε. Για πολύ λίγο. Για κάποια δέκατα. Ολοκληρώνεται πάντως τρίτη περίοδο με σκορ 35-26. Επιστρέφουμε σε λίγο για το τελευταίο δεκάλεπτο. Το πιστεύω. Δεν υπάρχει θέμα. Κανένα. Κι εγώ μαζί. Επιστρέψαμε στο Προμηθέας Park, τελευταία περίοδος. Φωστέρης 35-26 μπροστά στο σκόρερ του Blakers. Για να δούμε αν θα μπορέσουν να πάρουν την πρώτη τους νίκη στη διοργάνωση ή αν οι Lakers θα έχουν απάντηση στην τελευταία και καθοριστική περίοδο. Κοτσόνης. Μάκας. Για δύο είναι άστοχος. Μάχες για το rebound, κέρδισε ο Κοτσόνης και πήρε φάουλ. Και δύο βολές. Δύο και σκορ 37-26. Στο σύν 11 του Lakers. Κόκκινος για 3. Ο Ιωάννου πήρε το rebound και δέχτηκε και ένα χτύπημα. Από τον Μητρόπουλο που γελάει. Πάλο Φωστέρης και παίρνει. Φωστέρης πάτησε γερά και έδωσε μια υπέροχη ασίστ για τον Καγιάφα. 39-26. Ακόμα πιο μακριά οι του Lakers, που δείχνουν πιο αποφασισμένοι, πιο έτοιμοι από ποτέ για μια μεγάλη νίκη. Ενώ ήρθε και ο Ζυγομάλας με καθυστέρηση και θα παίξει τώρα. Κόκκινος κάνει προθέρμανση μαζί με τον Θεοδωρακόπουλο που κάνει σκηνάκι. Time out από τον κύριο Αγγελόπουλο. Επιστρέφουμε σε λίγο για να δούμε τη συνέχεια του παιχνιδιού. Μείνετε μαζί μας. Γυρίσαμε στο Προμηθέας Πάρκ. Κόκκινος προσπής
πίεση, step back. Και άλλο stop στα ίσια από το Φωστέρι. Με υποψία φάουλ εδώ, δεν είμαι σίγουρος. Φωστέρις. 39-26, ακόμα μία άμυνα έβγαλαν του Blakers. Και τώρα ο Κοτσόνης, ο οποίος κοίταξε το καλάθι, δεν εκτέλεσε. Έχει ακόμα χρόνο, όμως κάνει λανθασμένη πάσα και κλέβουν την μπάλα. Η Λάγκεσταρ. Κόκκινος. Ευνηδιασμός, τρίποντα από τον Κουτσογιάννη. Είναι άστοχος ο ίδιος όμως στο επιθετικό rebound. Κόκκινος. Τώρα πρέπει να βάλουν τα μεγάλα σουτ οι Λάγκεσταρ. Κάτι που δεν έχουν κάνει σε όλο το παιχνίδι. Πάσα στον Αξιώτη, δεν πήρε το σουτ. Μπήκε όμως μέχρι μέσα, πολύ ωραία ενέργεια. 39-28, εδώ προστάτευσε πολύ ωραία την μπάλα με το σώμα του και σκόραρε για να μειώσει τη διαφορά στους 11. Καγιάφας, μπάλα για τους του Lakers με τη διαφορά στους 11. Υπάρχει χρόνος για τους Lakers, το θέμα είναι ότι η εικόνα τους είναι αυτή που δεν μας έχει πείσει μέχρι στιγμής ότι μπορεί να γίνει στο μάτς, αλλά είναι μια ομάδα που μπορεί ανά πάσα στιγμή να βγάλει καλά διαστήματα. Υπάρχει παιχνίδι 7-46 για το φινάλε, 39-28. Το θέμα είναι και οι Blakers, οι οποίοι ακόμα δεν έχουν κερδίσει παιχνίδι και μια φορά που ήταν σε παρόμοια θέση στο τέλος τα έκαναν μαντάρα και είχαν τυχεί από τους Milwaukee Bucks, πώς θα διαχειριστούν αυτή την πίεση. Υπάρχει τώρα κερδισμένο φάουλ στο παιχνίδι που αναφέρω απέναντι στους Milwaukee Bucks. Νικούσαν 5,5 λεπτά πριν το τέλος, 47-36, και είχαν δεχτεί σε 16-0 για να χάσουν τελικά 47-52. Αυτό ήταν παιχνίδι κυπέλου τότε για τους του Lakers. Ήταν το μοναδικό παιχνίδι που έφτασαν κοντά σε κάποια νίκη. Σήμερα δείχνουν πιο αποφασισμένοι από ποτέ. Αλλά υπάρχει ακόμα χρόνος. Καγιάφας χάνει την πρώτη βολή. Την μπάλα του παίζει άσχημο παιχνίδι και καταλήγει εκτός. Έχει ακόμα μία. 7-39. Καγιάφας στη γραμμή της φιλανθρωπίας, χάνει και τη δεύτερη. Κόκκινος θα δώσει την μπάλα στον ελεύθερο Χρονόπουλο. Εδώ αν το έβαζε αυτό θα ήταν ένα καλάθι πολύ σημαντικό για την ψυχολογία των Lucky Stars. Ωστόσο σε ένα σουτ που έμοιαζε με πέναλτι για αυτόν. Θυμίζουμε ότι στον αγώνα με τους Μίνα Ρίστα έβλεπε το καλάθι σαν Βαρέλι. Σήμερα όμως τα πράγματα δεν έχουν πάει τόσο καλά για τον Χρονόπουλο. Ήδη καταφτάνουν στο γήπεδο και οι νομπελίστες που σε λίγο θα δώσουν ένα μεγάλο ντέρμπι με τους Τιγκ Τίγκσταλ. Για μένα ίσως είναι τα δύο φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος στη Development League μαζί και με τους Κλάφτα Λαμποράλ. Κοτσόνης. Κοστάρι ο Κοτσόνης, βγάζει έξω ο Ιωάννου. Τώρα είναι ο Κοτσόνης που αστοχεί. Αμυντικό rebound, κακή πάσα, αλλά κερδισμένο φάουλ από τον Αγγελόπουλο, από τον Καϊάφα. Λοιπόν, συγγνώμη από τους φίλους τηλεθέατες. 7 λεπτά. 39-28. Πολύ ωραία ενέργεια του Χρονόπουλου, αλλά ακόμα μία φορά δεν μπορεί να συνδεθεί με το καλάθι. Έχει τρομερό θέμα στα τελειώματα σήμερα ο Χρονόπουλος. Φάουλ και βολές για τον Ιωάννου τώρα. Ο οποίος πάρα πολύ έξυπνα επιδίωξε την επαφή και την πήρε. Βολές για τον Ιωάννου, ο οποίος όταν βρίσκεται στη γραμμή είναι σαν να πετάει βότσαλο στον ωκεανό. Είναι ένας παίχτης ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός από τις βολές και με κλειστά μάτια μπορεί να βάλει 2-2. Για να δούμε τώρα. Τι σας λέγαμε, μόνο διχτάκι. 40-28. Από αυτόν τον πραγματικό killer των του Lakers. 2-2, 41-28. Αγγελόπουλος περνάει την μπάλα χαμηλά. Δεν υπάρχει φάουλ, κράτησε όμως την κατοχή και έδωσε την μπάλα στον Χρονόπουλο. Στραβό σουτ, άστοχος. Η μπάλα είναι για τους κοκκινόμαυρους.
με την επαναφορά να την κάνει ο Κοτσόνης και να δίνει στον Ιωάννου. Και πάλι ο Κοτσόνης τώρα έχουν μπει και στο bonus και μπορούν να το εκμεταλλευτούν αυτό οι το Lakers. Όλα μοιάζουν δυσίωνα για τους Lucky Stars που επιζητούν ένα μπασκετικό θαύμα για να επιστρέψουν. Μάκας. Ζυγομαλάς. Η πάσα του είναι κακή, αλλά φτάνει με κάποιο τρόπο στον Κοτσόνη. 2 δευτερόλεπτα, πάρα πολύ δύσκολο σουτ για να σφραγίσει εδώ την νίκη. Νομίζω αν το έβαζε αυτό θα ήταν μετά τα πράγματα απελπιστικά δύσκολα. Όχι ότι τώρα δεν είναι. Φουντόπουλος, κακή πάσα. Έχει βρει όμως σε πόδι του Ζυγομάλα και είναι για τους Lucky Stars που έχουν ακόμα 14 δευτερόλεπτα γιατί ο χρόνος θα ανανεωθεί. Κόκκινος. Πάρα πολύ ωραία σκάστη πάσα. Αλλά ο Φουντόπουλος κλείνεται. Θα βρει τρόπο να εκτελέσει αστοχή. Ο Πριτζιώτης επιθετικό rebound. Βγάζει στον Κόκκινο. Τρίποντα από τον Κόκκινο είναι άστοχο. Μάχες με τον Φουντόπουλο. Ακόμα μια καλή άμυνα για τους τουβλίκες που βρίσκουν τρόπο και ανταπεξέρχονται. Ζυγομάνας αφήνει στον Μάκα. Εδώ πρόλαβα να περάσω το κέντρο. Μάκας θα πάρει φάουλ πολλές. Από το φάουλ του Κόκκινου. Έξαλλος ο Αγγελόπουλος με τον παίχτη του που έκανε αυτό το φάουλ, το οποίο ήταν παντελώς αχρίαστο γιατί στέλνει στις βολές τον Μάκα και δεν είναι να στέλνει στις βολές τον Μάκα. Ακόμα ένας παίχτης που είναι εξαιρετικός από τη γραμμή και αυτός είναι σαν να πετάει βότσαλο στην Αγιανό. Μάκας. Μέσα η πρώτη. 42-28. Δεν τα λέμε τυχαία αυτά που λέμε. Έχει γίνει εκτεταμένο σκάουτινγκ σε όλες τις ομάδες. Έξω η δεύτερη. Μαζεύει το αμυντικό rebound του Αγγελόπουλος και τώρα θέλει να τρέξει γρήγορα στην άλλη πλευρά. Αγγελόπουλος. Εδώ έκανε λάθος ο Αγγελόπουλος υπό ποια έννοια. Όταν του έγινε το φάουλ, αν σούταρε θα ήταν σίγουρα βολές, αλλά προτίμησε να φασάρει προς τα έξω και να χάσει αυτό το πλεονέκτημα. Ενώ ήταν σε καλή θέση ακόμα και για να σημειώσει goal foul, τέλος πάντων, μέσα στο παιχνίδι. Σίγουρα εμείς τα λέμε όλα εκ του ασφαλούς. Για τους παίχτες δεν είναι το ίδιο εύκολο το πράγμα. 6 δευτερόλεπτα για να επιταθούν οι Λάκησταρ, που ψάχνουν πλέον πολλά μεγάλα σουτ για να επιστρέψουν το μάτι. Αγγελόπουλος στην επαναφορά αφήνει στον Αξιώτη. Δύσκολη εκτέλεση, Χριστέ μου. Και πάλι ο Αξιώτης. Έχουν χρόνο να επιτεθούν. Σουτάρι για τρία. Μαζεύει το αμυντικό rebound. Σοφία δίπλα χτύπησε γιατί του την μπάλα με δύναμη στα δάχτυλα και έτσι όπως είναι κρύος πόνεσε αυτό. Και γι' αυτό θα κάτσει στον πάγκο και θα περάσει ο Θεοδωρακόπουλος, ο αρχηγός αυτής της ομάδας, ο φυσικός αρχηγός. Αναφορά για τον Κοτσόνη, πανέξυπνη από τον Μάκα και ο Κοτσόνης τελειώνει τη φάση. Φουντόπουλος για δύο, δεν μπορεί να ευστοχίσει. Επιθετικό rebound του Κριτζιώτη και άλλο κερδισμένο φάουλ. Νομίζω όμως ότι έχουν πετάξει λεπτή πετσέτα οι Lucky Stars. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, 42-28. Και δεν ξέρω πια αν υπάρχει τρόπος να γίνει ανατροπή. Θα δούμε. Από τον Χρονόπουλο άστοχο. Παραμένει το 42-28. Μάκας, πάρα πολύ δύσκολη κίνηση, άστοχο. Τώρα διορθώθηκε το πρώτο πρόβλημα. 44-28. Πέρασε ο Αγγελόπουλος, πήρε φάουλ με υποψιέντη αθλητικού γιατί είναι τράβηγμα από πίσω από τον Μπουχάγερ. Time out.
Γιάννας Αγγελόπουλος αυτή την μπάλα. Στον Χρονόπουλο. Κλείστηκε, ωραία εκτέλεση όμως με ταμπλό για το 44-30. Με αυτό το βηματάκι πίσω ο Χρονόπουλος κατάφερε να απεμπλακεί. Για να δούμε αν υπάρχει περιθώριο για κάποια τελική αντεπίθεση. Πήρε φάουλο Μάρκας, θα εκτελέσει πολλές. Εδώ βλέπουμε και τον Κώστα τον Κατσίρα. Έναν άνθρωπο για τον οποίο τα λόγια είναι περιτά. Ο διαχειριστής των social media στο μπασκετάκι. Έρπολη πρώτη βολή από τον Μάκα. Και 56 για το φινάλι του αγώνα. Σαν να την πήρε ο αέρας στην μπάλα, έξω και η δεύτερη. Αγγελόπουλος κατεβάζει γρήγορα το rebound και τρέχει. Κομινός, κακή πάσα χαμηλά για τον Αγγελόπουλο. Μάκας κρατάει. Δύσκολη πάσα, έκλεψε ο Φουντόπουλος. Με επιμονή εκεί. Μητρόπουλος πέρασε την άμυνα. Έφτασε μέχρι μέσα, πήρε φάουλ για βολές. Δύο βολές. Εδώ βλέπουμε τον Κώστα Κατσίρα, ο οποίος αποχωρεί υπό το χειροκρότημα του κόσμου. Δύο βολές λοιπόν για τον Μητρόπουλο. Άσχημα εκτελεσμένη πρώτη. Παραμένει διαφορά στους 14. Σε επίπεδα που η ανατροπή μοιάζει πολύ δύσκολη. Μέσα η δεύτερη, 44-31. Επαναφορά για τον Κοτσόνη. Το εντυπωσιακό deflection με το πόδι. Βάλαμε και πάλι. Για το σουβλέ και ο Μάκας κλείνεται. Βλέπετε πως το πιέζει ο Κομινός. Αλλά ο Μάκας πέρασε και έδωσε στον Ζυγκομάλα, ο οποίος τελείωσε τη φάση. Εκπληκτική δημιουργία του Μάκα, που σήμερα έχει κάνει ματσάρα. Χρονόπουλος, φοβερή πάσα πίσω από την πλάτη. Τελείωμα όμορφο για το 46-33 από τον Μητρόπουλο. Μάκας. Και πάλι περνάει γρήγορα το κέντρο. Μάκας κρατάει, ωραία πάσα. Κλέψουμε όμως από τον Φουντόπουλο. Αγγελόπουλος, εφηδιασμός τώρα για τους Λάγκισταρ. Η πάσα του Αγγελόπουλου. Χρονόπουλος και πάλι για τον Αγγελόπουλο. Τον σκεπάζει εκεί στα ίσια. Το στόπ από τον Ζυγκομάλα. Μάκας, βηματάκι πίσω και εκτέλεση για τρεις. Όχι, βιάστηκε εδώ ο Μάκας. Αγγελόπουλος, ακόμα ένα rebound. Δίνει στο Χρονόπουλο, πάσα χαμηλά στον Μητρόπουλο. Καλάθι και φάουλ. Υπάρχει ακόμα σφιγμός. Υπάρχει ακόμα ζωή στον πλανήτη Lucky Stars. 46-35 από τον Μητρόπουλο, που πάει να γυρίσει μόνος του το match. Time out έχουμε από τους του Lakers. Για να δούμε αν υπάρχει περιθώριο για μια επική ανατροπή στο φινάλε. Επιστρέφουμε για να το διαπιστώσουμε. Λοιπόν, 2-32 για το φινάλε. 46-35 μπροστά οι του Lakers. Ωστόσο βλέπουμε ότι καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια οι Lucky Stars να γυρίσουν το match. Έχουν τη συμπληρωματική βολή τώρα με τον Μητρόπουλο. Θα μπει 46-36. Ζυγκομάλα στην επαναφορά, βρίσκει τον Κοτσόνη. Βλέπουμε ότι εφαρμόζει ένα σόπρες και κλέβει την μπάλα. Ο Μινός στάρει σαν σε βολή μέσα. 46-38. Υπάρχει ελπής. Κι άλλο λάθος από Μάκα. Κι άλλο κλέψουμε, η μπάλα κάτω από το καλάθι. Μητρόπουλος. Δεν θα υπάρξει κάποιο φάουλ. Θεοδωρακόπουλος, η μπάλα είναι για τους Lakers. Απίστευτο παιχνίδι. Απίστευτη εξέλιξη στο μάτς. Οι Lucky Stars πάνε να κάνουν το ρυφηθή της χρονιάς. Επαναφορά με τον Θεοδωρακόπουλο. Δεν μπορούν να βρουν παίχτη. Κλέβει ο Αγγελόπουλος. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Πέρασε ο Αγγελόπουλος. Έβγαλε έξω. Χρονόπουλος για τρεις. Όχι. Ο Αγγελόπουλος στο επιθετικό rebound. Σηκώνεται. Δεν υπάρχει κάποιο φάουλ. Ο Κοτσόνης τον σκεπάζει. Καλή άμυνα. Ο Κοτσόνης βρίσκει τον Θεοδωρακόπουλο. Και τώρα είναι εκτεθειμένη η άμυνα των Lucky Stars. Κράτησε την μπάλα ο Θεοδωρακόπουλος. Κάνει όμως προς πίσω. Όχι, δεν υπάρχει προς πίσω γιατί κλέβει
Ο Αγγελόπουλος ο οποίος θα πάρει φάουλ για βολές. Απίστευτο μάτς στο Προμηθέας Πάρκ. Τι πάει να γίνει. Ο Μπουχάγερ αντί του Φωστέρη. Από εκεί που φάνηκε ότι έχουν καθαρίσει ουσιαστικά όταν προηγήθηκαν με 16 πόντους και του Lakers, χωρίς τον Ιωάννου, οι Lucky Stars πάνε να κάνουν μια επική επιστροφή. Αγγελόπουλος στη γραμμή. Όχι. Κάθε πόντος τώρα είναι σημαντικός και Αγγελόπουλος χάνει την πρώτη βολή. 46-38. Έξω και η δεύτερη. Μάχες για το rebound. Επιθετικό rebound. Γύρισε ο Μητρόπουλος. Δεν μπορεί να σκοράρει. Μπουχάγερ πήρε φάουλ από τον Αγγελόπουλο. Νομίζω ότι ήταν φάουλ που ήθελε να το κάνει ο Αγγελόπουλος για να σταματήσει αφενός το χρόνο και αφετέρου να στείλει στις βολές έναν παίχτη που θεωρεί ότι δεν είναι τόσο εύστοχος. Τώρα ο Μπουχάγερ είναι αυτός ο οποίος καλείται να τον διαψεύσει. Όλα αυτά μετά το time out που έχουν καλέσει οι Lucky Stars. Και 42 για το φινάλε ενός συναρπαστικού αγώνα εδώ στο Προμηθέας Πάρκ. Προβάδισμα 8 πόντων και 2 βολές για τον Μπουχάγερ τώρα. Πάνε. Έχουν προσπαθήσει να κάνουν μια μεγάλη ανατροπή. Λάχιστα θα δούμε ο Μπουχάγερ τώρα στις βολές. Αν τις βάλει σε μεγάλο βαθμό, έχουν ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα του Blakers. Έβαλε την πρώτη, 47-38. Οι του Blakers που είναι μια ομάδα που όταν είχαν ξαναβρεθεί σε αντίστοιχη θέση είχαν χάσει από τους Milwaukee Bucks. Να δούμε σήμερα. Μπουχάγερ, μία στις δύο. Ψηλά ο Αγγελόπουλος, ακόμα ένα rebound. Αγγελόπουλος επιταχύνει, βγάζει την μπάλα στον Χρονόπουλο. Πέρασε αυτός, ανάποδο layup. Όχι, τι έχασε ο Χρονόπουλος. Και τώρα προσφέρει και άλλο φάουλ από τον Αγγελόπουλο. Τώρα σταματάει επίτηδες στο χρόνο. 1:30 για το τέλος. Απόντες του Ιωάννου, οι του Lakers δείχνουν να τα βρίσκουν σκούρα, κυρίως στην μετάβαση του παιχνιδιού. Δεν έχουν ένα παίχτη. Δύο βολές λοιπόν με τον Κοτσόνη. Έξω η πρώτη. Παραμένει το 47-38. Βάζει όμως τη δεύτερη. Στους 10 και πάλι διαφορά. Για να δούμε. Αγγελόπουλος αφήνει την μπάλα επίτηδες να κυλήσει. Ένα τρίκ για να κερδίσει μερικά δευτερόλεπτα. Φάουλ. Όχι, δεν υπάρχει φάουλ. Κριτζιώτης από κοντά σκοράρει. 48-40. Και αμέσως θα πάνε τώρα να πιέσουν οι Λάγκισταρ. Ο Μάκας τους πέρασε όλους. Έριξε τον αντίπαλό του στο παρκέ. Πάσαρε για τον Μπουχάγερ. Ο Μπουχάγερ σηκώνεται αστοχή. Ο Μάκας όμως είναι εκεί για το επιθετικό rebound. Πολύ μεγάλο παιχνίδι. Ο Μάκας ο οποίος κάνει ματσάρα απόψε. Βγάζει την μπάλα έξω. Θεοδωρακόπουλος για να σφραγίσει την νίκη. Όχι. Ο Κριτζιώτης στο rebound. Και πάσα ευνηδιασμού για τον Μητρόπουλο. Αυτός θα πάρει το φάουλ από τον Μάκα και βολές. Πάμε για χιτσκοκικό, θρυλερικό, γκραν κινιολικό φινάλε. Ένα μάτσα κατάλληλο για καρδιακούς εδώ στον Καστελόκαμπο. Στο 48-40, κρίσιμες βολές για το Μητρόπουλο. Και μετά αμέσως θα προσπαθήσουν είτε να κλέψουν είτε να κάνουν φάουλ, έχω την εντύπωση. Μέσα η πρώτη με Ολίβια ψυχραιμία. 48-41. Μέσα και η δεύτερη, 48-42. Time out για τους του Lakers. Για να ηρεμήσουν το παιχνίδι και ενδεχομένως να απορροφήσουν λίγη από την πίεση, λίγη από την ενέργεια και την ψυχολογία των Lucky Stars. Επιστρέφουμε σε λίγο σε ένα μάτς βγαλμένο από τα πιο υγρά όνειρα του Hitchcock. 0,8 για τη λήξη ενός τρομερού αγώνα όπως εξελίσσεται. Αν και προηγήθηκαν ακόμα και με 18 πόντους οι του Lakers, τώρα είναι στο συν 6. Εξακολουθούν να κρατούν την κατάσταση στα χέρια τους, αλλά
οι Lucky Stars έδειξαν από τι μέταλλο είναι χτισμένοι. Κοτσόνης με το Μητρόπουλο. 10 δευτερόλεπτα για να επιτεθεί. Κοτσόνης κρατάει. 7-6. Βγαίνει ο Κριτζιώτης να ντουμπλάρει τον συμπέχτη. Μπουχάγερ. Μπουχάγερ δεν πρόλαβε να εκτελέσει τέλος χρόνου. 38,7 για το τέλος. Και οι Lucky Stars τώρα θα έχουν την ευκαιρία τους με ένα γρήγορο σουτ, δίποντο ή τρίποντο, να επιστρέψει το παιχνίδι. Ένα μάτς που δημιουργήσει συνειρμούς από ένα Σλοβενία-Ελλάδα το 7. Κριτζιώτης δίνει την μπάλα έξω στον Δομινό. Αυτός ψάχνει στηρίγματα. Χρονόπουλος για 3. Άστοχος. Μάχες για το rebound. Η μπάλα είναι για τους Lucky Stars από την υπερπροσπάθεια του Αγγελόπουλου. Ψυχάρο Αγγελόπουλος. Χρονόπουλος για 2 μέσα. 48-44. Είναι μεγάλος παίκτης και το αποδεικνύει. Τι παιχνίδι είναι αυτό. Κοτσόνης θα πάρει φάουλ από τον Κριτζιώτη και θα πάει στη γραμμή για βολές. Μεγάλο καλάθι από τον Χρονόπουλο, αλλά έχει κάνει νωρίτερα υπερπροσπάθεια και ο Αγγελόπουλος, ο οποίος έχει βουτήξει για την κατοχή ευνηδιάζοντας στους Lakers. 2 βολές για τον Κοτσόνη. Αν τις βάλει, νομίζω ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό κλειδώνει την νίκη. Για να δούμε λοιπόν. Η αγωνία στο κόκκινο. Βάλετε ο Κριτζιώτης. Μικρή σημασία όμως έχουν όλα αυτά τώρα. Κοτσόνη στη γραμμή. Έξω η πρώτη. Η αγωνία παρατείνεται. 48-44. 19,4 στο ρολόι. Μέσα η δεύτερη. 49-44. Αγγελόπουλος θα πάρει την μπάλα. Περνάει ο Αγγελόπουλος. Δημιουργεί. Είναι άστοχο το σουτ. Μάχες για το rebound. Το Μητρόπουλος προσπαθεί να κερδίσει. Η κατοχή είναι για τους Lucky Stars, γιατί έχει βρει στο πόδι του Θεοδωρακόπουλου. 10,1. Αυτό το άστοχο σουτ του Χρονόπουλου ίσως κρίνει το παιχνίδι. Αλλά υπάρχει ακόμα χρόνος. 10,1 δευτερόλεπτα και ο Αγγελόπουλος καλεί time out. Τώρα αυτό που θα ψάξουν οι Lucky Stars είναι ένα γρήγορο σουτ και στη συνέχεια είτε κλέψιμο είτε κάποιο φάουλ. Στο μπάσκετ έχουμε δει πολλά πράγματα, για να δούμε αν θα δούμε ακόμα κάτι εξωπραγματικό. Γυρίζουμε σε πολύ λίγο. Θα δούμε μία από τις μεγαλύτερες ανατροπές στην ιστορία του μπασκετάκι. 16 λεπτά πριν το τέλος η διαφορά, 3,5 λεπτά πριν το τέλος η διαφορά ήταν στους 16. Αλλά οι Lakers θα έχουν επιστρέψει, έχουν μειώσει τις 5 και τώρα έχουν την μπάλα απ' έξω. 10,1 δευτερόλεπτα. Για να δούμε. Αγγελόπουλος περιμένει τον Χρονόπουλο, ο οποίος πέρασε. Θα πάρει φάουλ και θα εκτελέσει 2 βολές. Τώρα η μοναδική πιθανότητα για να καταφέρουν να μην χάσουν οι Lucky Stars είναι η εξής: να βάλει τις βολές και τις 2 ο Χρονόπουλος και εν συνεχεία ένα κλέψιμο και σουτ 3 πόντων. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Γιατί ακόμα και το δίποντο μετά δεν τους φτάνει. Και βέβαια η άλλη περίπτωση είναι να κάνει φάουλ. Χρονόπουλος βάζει την πρώτη με ολίβια ψυχραιμία. 49-45. Έχει ακόμα μία. Χρονόπουλος βάζει και τη δεύτερη. 49-46. Ο Καϊάφας είναι στην επαναφορά. Φάουλ αμέσως από τον Αγγελόπουλο. Το καλό για τους Lakers εδώ είναι ότι μπόρεσαν. Όχι, δεν υπάρχει φάουλ. Δεν κύλησε καθόλου χρόνος. 4,8. Για να δούμε. Ο Καϊάφας είναι αυτός που τα επαναφέρει. Το ζητούμενο είναι να βάλουν την μπάλα στο παρκέ. Αν βάλουν την μπάλα στο παρκέ, σε μεγάλο βαθμό έχουν εξασφαλίσει την νίκη. Καϊάφας στην επαναφορά. Αλλάζουν όλα τα μαρκαρίσματα. Πιέσουν την μπάλα και τελικά η μπάλα φτάνει στο Κοτσόνη. Φάουλ του Αγγελόπουλου που δεν δίνεται. Τέλος παιχνιδιού. 49-46. Μετακόπων και βασάνων, μετά από ένα παιχνίδι που πέρασε από 1000 κύματα, τελικά οι του Lakers φτάνουν στην πολυπόθητη νίκη με τελικό σκορ 49-46, αν και είχαν βρεθεί πίσω ακόμα και με 18 πόντους διαφορά. Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε τη μετάδοσή μας. Επιστρέφουμε σε λίγο για το μεγάλο ντέρμπι. Νομπελίστες Think Digital.